κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων Ελλάδος-Ισραήλ που θα προετοιμαστεί μέσω της διπλωματικής οδού, συμφώνησαν ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η επικοινωνία του Αντώνη Σαμαρά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου έγινε με φόντο την προσπάθεια για βελτίωση του κλίματος στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, καθώς ο κύριος Νετανιάχου, μετά από παρέμβαση του Μπαράκ Ομπάμα, ζήτησε συγγνώμη για τα θύματα του Μαβί Μαρμαρά από τον κύριο Ερντογάν. Το φόντο συμπληρώνουν τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου που κάνουν λόγο για αλλαγή της τάσης του Ισραήλ στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η Αθήνα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη διεύρυνση της συνεργασίας με το Τελαβίβ στην ενέργεια και τη γεωργία. Οι χειρισμοί της πολιτικής ηγεσίας της Κύπρου βρίσκονται πάντως στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ασκεί πίεση στη Λευκοσία να δεχτεί το κούρεμα. Η Κύπρος επιλέγεται ως το πρώτο πειραματόζωο γενικευμένου κουρέματος καταθέσεων. Αν αύριο η κυπριακή κυβέρνηση αποδεχτεί αυτή την προοπτική και μάλιστα υπό την πίεση της ελληνικής κυβέρνησης, η στρατηγική του κουρέματος δεν θα αποτελέσει εξαίρεση για την Κύπρο. Θα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας γενικευμένης επιλογής που σύντομα θα χτυπήσει και τη δική μας πόρτα, όπως χθες υπονόησε ο κύριος Σόιμπλε σε συνέντευξή του στα Νέα. Ακραία νεοφιλελεύθερους χαρακτηρίζουν τους πολιτικούς της Ευρωζώνης οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 2008, στην κορύφωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, χρεοκόπησαν τράπεζες όπως η Citigroup, των οποίων το μέγεθος ήταν παραπλήσιο με το μέγεθος του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος, όμως κανένας καταθέτης δεν έχασε ούτε ένα δολάριο κατάθεσης. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει σήμερα στην Ευρωζώνη των ακραίων νεοφιλελεύθερων. Κοινή αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του προβλήματος του χρέους των χωρών ζητάει η Δημοκρατική Αριστερά. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη της στην Κύπρο. Το πρόβλημα της Κύπρου αφορά όλη την Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Η μόνη βιώσιμη λύση είναι μια πανευρωπαϊκή οικονομική πολιτική που θα εντάξει τις αναδιαρθρώσεις της οικονομίας σε μια κοινή αναπτυξιακή διαδικασία. Υπό το βάρος της κρίσης στην Κύπρο διενεργήθηκαν και οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται σήμερα και δείχνουν ελαφρύ προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Στη μέτρηση της Κάπα Research για το βήμα της Κυριακής, που έγινε 21 και 22 Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21,7%. Ενώ στη μέτρηση της Μέτρων Ανάλυσης, που διενεργήθηκε 19 και 20 Μαρτίου και δημοσιεύεται σήμερα στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, συγκεντρώνει 17%. Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 22,4% και 17,3%, το ΠΑΣΟΚ 7,5% και 6%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,7% και 5,7%, η Χρυσή Αυγή 11% και 7,9%, η Δημοκρατική Αριστερά 4% και 4,2% και το Κομμουνιστικό Κόμμα 5,4% και 3,7%. Ο Αντώνης Σαμαράς προηγείται αισθητά έναντι του Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός στη μέτρηση της Kappa Research, συγκεντρώνοντας 44,1% έναντι 31,8%. Στην ίδια μέτρηση το 70% επιθυμεί να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, ενώ το 23% ζητά να επιστρέψει η χώρα στη δραχμή. Στη μέτρηση της Μέτρων Ανάλυσης το 38% των ερωτηθέντων ζητά να προχωρήσει η ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 15% να μείνει όπως είναι και το 40% να διαλυθεί η Ένωση. Η έλλειψη μετρητών έχει προκαλέσει οικονομικό έφραγμα στην κεντρική αγορά της Λευκωσίας. Είναι το σημείο που προμηθεύει ολόκληρη την πρωτεύουσα της Κύπρου με φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Όμως οι συναλλαγές έχουν παγώσει και τα προϊόντα μένουν στους προμηθευτές. Δεν πληρώνει κανένας. Τράπεζες κλειστές. Θα πει ότι δεν έχει λεφτά. Επιταγές δεν πιάνουμε γιατί οι τράπεζες είναι άκριστες. Τι θα κάνουμε, έχει ο Θεός. Γράψε. Χωρίς λεφτά, προς τον παρόν. Κάποιοι προμηθευτές συνεχίζουν να ζητούν εκβιαστικά μετρητά από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, όπως μας καταγγέλουν. Όμως δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ο κόσμος έκορας. Δεν υπάρχουν χρήματα. Ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε πουθενά. Τίποτα. Στην κεντρική αγορά της Λευκωσίας τα προϊόντα παραμένουν απόλυτα. Οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να πληρώσουν σε μετρητά. Οι προμηθευτές δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους παραγωγούς. Και έτσι, δεκάδες τόνοι με φρούτα και λαχανικά κινδυνεύουν να καταλήξουν στα σκουπίδια. Τίποτα δεν παίρνω. Μου μένει ο κόπος, τα φυτά, τα φάρμακα, τα λιπάσματα, όλα. Και τίποτα δεν παίρνουμε. Και δεν υπάρχει μετρητό τώρα. Ναι, δεν υπάρχει, βέβαια δεν υπάρχει μετρητό. Πιστωτικές κάρτες και επιταγές δεν γίνονται δεκτές. Τα προϊόντα υπάρχουν, αλλά δεν φτάνουν στα ράφια και τους καταναλωτές. Πράγματα πάντα μένουν, αλλά την Τρίτη, αν δεν ανοίξουν οι τράπεζες, εκεί θα φανεί το πρόβλημα. Αρκετοί Κύπροι για να γλιτώσουν έστω και λίγα ευρώ από αυτά που μπορούν να βγάλουν από τις τράπεζες, αλλά και να γεμίσουν το τραπέζι της 25ης Μαρτίου, που είναι μεγάλη γιορτή και στην Κύπρο, αγοράζουν τα βασικά αγαθά από την κεντρική αγορά, όπου είναι πολύ πιο φθηνά. Είχα λίγα λεφτά στο σπίτι, θα πάρω λίγα απ' όλα.
Απαραίτητα, λίγα κρεμμύδια, λίγα ντομάτες, λίγα απ' όλα. Η έλλειψη χρημάτων οδήγησε πολλούς οικογενειάρχες στην κεντρική αγορά. Ξοδεύουμε τα τελευταία μας χρήματα, λένε. Εδώ τα πράγματα είναι πιο φτηνά. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Δεν έχουμε άλλα λεφτά για να γεμίσουμε τα ψυγεία μας και να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Βρίσκουμε πιο χαμηλές τιμές εδώ. Ό,τι είναι ακριβώς δεν το παίρνουν πιο. Προσπαθούν να πάρουν κάτι το οποίο είναι πιο φτηνό. Να είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Αν δεν ανοίξουν οι τράπεζες την Τρίτη, θα καταστραφούμε, λένε προμηθευτές και παραγωγοί. Πολύ δύσκολο θα είναι από την Τρίτη και μετά. Άμα τα μπλοκάρουν όλα, θα είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Στο παζάρι της πόλης η κατάσταση απελπιστική. Μόνο οι έμποροι βρίσκονται στα μικρά μαγαζιά τους. Ακόμα και στο παζάρι, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ φθηνά, δεν υπήρχε άνθρωπος σήμερα. Καταστρεφόμαστε, λένε οι έμποροι. Δεν είναι δυνατόν όταν κάποιοι έχουν μόνο 2 κατοστάρικα για να περάσουν 3 μέρες να έρθουν εδώ και να ψωνίσουν. Θα χρησιμοποιήσουν τα λεφτά τους για να πάρουν μόνο τα βασικά. Δύσκολο το έργο. Κόσμος δεν υπάρχει. Πωλήσεις δεν υπάρχουν. Οι πρώτες ελλείψεις, ακόμα και σε φάρμακα, είναι ορατές. Τα φάρμακα τελειώνουν, λένε οι φαρμακοποιοί, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Λευκωσίας. Τα καταστήματα, τα εμπορικά, δεν έχουν κόσμο. Οι καφετέριες είναι άδειες και η ψυχολογία των Κυπρίων βρίσκεται στον αδύρ. Παραγωγοί, προμηθευτές, έμποροι, αλλά και πολίτες περιμένουν με αγωνία την Τρίτη. Περιμένουν να ανοίξουν οι τράπεζες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταρρεύσουμε, λένε. Και θα πάμε στην Ηρώδη Καριοφίλη για να πάρουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί, κυρίες και κύριοι, η οποία βρίσκεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Θα ξεκινήσουμε όμως, Ηρώ, από φωτογραφίες που δόθηκαν πριν από λίγο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, διορθώνω. Φωτογραφίες που δόθηκαν πριν από λίγο, Ηρώ, από τα αυτοσχέδια όπλα. Είναι λοιπόν φωτογραφίες που δόθηκαν από την αστυνομία, είναι από την έρευνα που έκαναν. Βλέπουμε και τα λιμαρισμένα κάγκελα αυτή τη στιγμή. Που έκαναν οι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ. Βρέθηκαν λοιπόν μέσα σε αυτοσχέδια μαχαίρια, βρέθηκαν και οι γάντζοι που είχαν φτιάξει και οι σκάλες, οι μεταλλικές, τις οποίες τις πήραν από τις σκάλες των κρεβατιών. Και φυσικά φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο απέδρασαν. Φαίνεται δηλαδή το παράθυρο μιας πόρτας, το οποίο είχαν λιμάρει τα κάγκελά του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι χρειάζεται μισή ή μία ώρα για να γίνει. Προφανώς χρειάζονται μέρες για να γίνουν όλα αυτά. Βλέπουμε ανεμόσκαλες λοιπόν αυτοσχέδιες από σεντόνια τα οποία έχουν μετατρέψει, τα έχουν στρίψει, τα έχουν κάνει σε σκηνή. Βλέπουμε εικόνες βεβαίως με σπασμένα τζάμια και βλέπουμε τον αυτοσχέδιο οπλισμό. Εικόνες μάχης. Και εδώ ακριβώς είναι το σκηνή το οποίο χρησιμοποίησαν, αυτοσχέδιο σκηνή που χρησιμοποίησαν κατά την διαφυγή τους. Μιλάμε για προετοιμασία πολλών ημερών βεβαίως για να επιτύχουν όλα αυτά. Και φυσικά κάτι τέτοιο ήθελε και συνεννόηση. Δεν είναι μόνο τα όσα κατάφεραν και βρήκαν για να κάνουν τα αυτοσχέδια μαχαίρια, τις λάμες, τα εργαλεία κοπής. Για όλα αυτά σίγουρα χρειάζονται και τηλεφωνικές επαφές για να γίνει, για να μπορέσουν να συντονιστούν. Άρα κάποιοι είχαν κινητά μες στη φυλακή για να συντονίζονται με τους έξω, με την ομάδα κρούσης. Θέλω όμως να σου πω εδώ κάτι, το οποίο νομίζω ότι πραγματικά αποτελεί και την περίτρανη απόδειξη των όσων συμβαίνουν μέσα στις φυλακές. Ο Παναγιώτης Βλαστός είναι σε άλλη πτέρυγα από την οποία ξεκίνησε η απόδραση, είναι στην πρώτη πτέρυγα, ωστόσο όμως έγινε έρευνα σε όλη τη φυλακή. Στο δικό του κελί λοιπόν, Νίκο, βρήκαν 5 λάμες, 2 μαχαίρια και 2 εργαλεία κοπής μετάλλων. 3 εβδομάδες μετά την απόπειρα απόδρασης, δηλαδή δεν έγινε το στοιχειώδης έρευνα, βρήκαν όπλα πάλι. 3 εβδομάδες μετά την απόπειρα απόδρασης με ελικοπτέρου, ένας κρατούμενος ο οποίος λογικά και κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται υπό αυξημένη επιτήρηση, και όμως ο άνθρωπος αυτός κατάφερε πολύ γρήγορα και πάλι να οπλιστεί. Ηρώ, να σε ρωτήσω κάτι. Οι φύλακες, οι οποίοι βεβαίως αντίλασαν πειρά με την ομάδα που βρισκόταν έξω από τις φυλακές, χειροβομβίδες, εικόνες μάχης, αλλά αντελήφθησαν τους 11, τους 12, γιατί 11 τελικά δραπέτευσαν. Είχαν το περιθώριο, είχαν τις δυνατότητες, είχαν το δικαίωμα να ανοίξουν πυρ. Οι φύλακες που είναι στις εξωτερικές φρουρές, ναι. Οι σουφρονιστικοί πάλι, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στις φυλακές, τους άλλους είναι γνωστό πως είναι άοπλοι. Να σου πω λοιπόν τι λέει εδώ η αστυνομία, πώς απέδρασαν και αν θα μπορούσαν να τους αποτρέψουν. Λένε λοιπόν ότι βγήκαν εκεί από το παράθυρο, πέρασαν την περίφραξη, τη σειρμάτινη την έκοψαν, βγήκαν στην ταράτσα και μετά από εκεί πήδησαν 2 ιστορικούς τοίχους να βγουν στον τρίτο. Δηλαδή ουσιαστικά πέρασαν 3 ζώνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας λοιπόν, κάποια στιγμή έπεσαν πάνω σε 3 σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Αυτοί ήταν άοπλοι. Οι ίδιοι καταθέτουν στην αστυνομία ότι οι 12 που πήγαν να αποδράσουν
τους απείλησαν με το αυτοσχέδιο μαχαίρι που είχαν, υποχώρησαν οι σοφρονιστικοί πάλι, λένε όμως ότι ειδοποίησαν την εξωτερική φρουρά. Όταν λοιπόν έφτασαν στην Ταράτσα, οι τρεις από τις Σκοπιές ήταν ήδη κάτω από τα πυρά των δραστών από γι' αυτό το πάνω. Δεν μπόρεσα, ωστόσο, λοιπόν, να αντιδράσουν. Ωστόσο όμως οι αρχές λένε ότι κάποιος από τους εξωτερικούς φρουρούς θα μπορούσε να πυροβολήσει έστω προειδοποιητικά και να αντιδράσει. Κάτι τέτοιο ωστόσο και δεν το έκανε. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, με σφαίρες και χειροβοβίδες, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ.